Καλησπέρα σε όλους. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω με πάρα πολλά λόγια. Θα σας πω όμως ποιοι είμαστε, πώς ξεκινήσαμε και πού δεν καταφέρνουμε να φτάσουμε. Είμαστε ένας σύλλογος που ασχολούμαστε με την χειροτεχνία και την καλλιτεχνία, ίσως ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, σε πανελλαδικό επίπεδο. Συσταθήκαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση, στο δημοτική μας αρχή, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης κοινωνικών δομών της πόλης μας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την πόλη μας και αφού την πόλη μας. Ούτως ώστε ό,τι δράση κάναμε να είναι ανταποδοτική με κάποιο τρόπο προς το κοινωνικό μας πρωτοβολείο. Και όχι μόνο. Σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν προσπαθήσαμε, παλέψαμε, έχουμε γίνει ένα σώμα. Δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο, δεν ξέρω πώς να το πω, όπου να προστατεύει και να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και συλλογικότητες. Δηλαδή, εμείς είμαστε μία ομάδα ανθρώπων, όπου στην ουσία, τι κάνουμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε την σύγχρονη μορφή λαϊκής τέχνης, που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από την χειροτεχνία, όπως εκφράζεται τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει όμως κάποιο πλαίσιο, όπου να μπορεί να βοηθά τέτοιες συλλογικότητες σε αυτές τις προσπάθειές τους. Με αποτέλεσμα, η αυτοχρηματοδότησή μας, εννοούμε δηλαδή από την τσέπη μας, να μην την χάνει καν βοηθείας ως προς τι. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, την απαλλαγή των δημοτικών αστελών από τις δημοτικές αρχές, προκειμένου να μπορούσαμε να τα επεξέλθουμε σε αυτό το κύμα που βιώνουμε με την ακρίβεια και την αύξηση στα ρεύματά μας και ούτω καθεξή. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχώς γίνεται μια υποβάθμιση των συλλογικοτήτων μέσα από κάθε μικρό σκαλάκι που ο καθένας βάζει. Δεν υπάρχει υποστήριξη από πουθενά. Και αυτό γιατί όταν μέσα από τις συλλογικότητες παράγεται έργο, όποιο και αν είναι αυτό, δεν τον θέλουν. Είναι απλά. Γιατί σε μια συλλογικότητα υπάρχει σκέψη, υπάρχει λόγος, υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει αντίδραση. Έτσι λοιπόν, με το να μην υπάρχει υποστήριξη από πουθενά, δεν μπορεί λοιπόν αυτή η συλλογικότητα να υπάρξει. Είναι λοιπόν, εμείς θεωρούμε, μια ευρύτερη προσπάθεια, όλοι οι σύλλογοι που είμαστε, μικροί ή μεγάλοι, απλά οι μικροί θα σβήσουμε πιο γρήγορα, οι μεγαλύτεροι λίγο πιο αργά. Να εξαφανιστούμε. Να μην υπάρχει λόγος, να μην υπάρχει αντίλογος, να μην υπάρχει τίποτα. Εμείς λοιπόν καλούμε, μια είναι εδώ και ο κύριος Σουκουτσούμπας, να δει η πολιτεία τα κενά που υπάρχουν θεσμικά, έτσι, ούτως ώστε μικρές ομάδες που ξεκινάνε από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και το ένα που μπορεί με το άλλο, να τη χάνουν αναγνώριση, να τη χάνουν υποστήριξη, να τη χάνουν βοήθεια, να έχουν κάτι από αυτό που λέγεται κράτος. Από τον πολίτη για τον πολίτη. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.